Πάμε να καλημερίσουμε τους πρώτους μας καλεσμένους. Βεβαίως. Για να μάθουμε πώς θα βρούμε, πώς θα βρείτε δουλειά όλοι. Η Άννα Ξενιστέρη, διευθύντρια και σύμβουλος Κέντρου Συμβουλευτικής Ανάπτυξης, και ο κύριος Ζαχαρίας Ιωάννου, ανώτερος σύμβουλος. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Καλημέρα. Να μου καλημέρα. Η Άννα είναι από τις περιοχές μου, έτσι δεν είχα την ευκαιρία να τη γνωρίσω. Κάθε σε δάλει, έτσι. Ευκαιρία τώρα, ναι, δάλει. Ευκαιρία τώρα να γνωριστούμε, ναι. Λοιπόν, ένα πολύ μεγάλο θέμα θα συζητήσουμε. Ανοιχτές τις τηλεφωνικές μας γραμμές, κυρίες και κύριοι, ό,τι σας ενδιαφέρει. Πώς να βοηθήσουμε τους νέους, και όχι μόνο θέλω να πιστεύω, να βρουν εργασία. Σας ακούμε. Κυρίες πρώτα. Θα μιλήσουμε για την ενδυνάμωση νέων, για τα προγράμματα που τρέχει βασικά, τρέχουν αυτή την περίοδο. Βεβαίως. Καταρχάς, να καλημερίσουμε ξανά εσάς, τους τηλεθεατές σας. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση και ευχαριστούμε που μας δίνετε την ευκαιρία για να κάνουμε γνωστά τα προγράμματα αυτά στους νέους, γιατί το κυριότερο πρόβλημα τώρα είναι η ανεργία και σε συνδυασμό με την έλλειψη πόρων που μπορεί να έχουν κάποιοι για να προσπαθήσουν να μάθουν κάποια περισσότερα πράγματα. Άρα αυτά τα προγράμματα έρχονται να βοηθήσουν και το πιο σημαντικό είναι ότι είναι εντελώς δωρεάν. Ποια είναι αυτά τα προγράμματα, μπορούμε να τα ονομάσουμε και να αναπτύξουμε ένα-ένα στη σειρά. Θα μιλήσουμε για τρία προγράμματα σήμερα. Το πρώτο που θα πούμε είναι για ένα έργο που ονομάζεται «Ενδυνάμωση νέων». Προέρχεται από χρηματοδοτήσεις του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Δηλαδή, είναι οι χώρες οι οποίες είναι ευρωπαϊκές, αλλά δεν συμμετέχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε, δίνουν κάποια κονδύλια για να έχουν τα ωφέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα, αυτό είναι Λίχτενστάιν, Νορβηγία κλπ. Οπότε, αυτό το πρόγραμμα απευθύνεται σε νέους 18-31 ετών, οι οποίοι θέλουν να φτιάξουν κυρίως κάτι δικό τους. Δηλαδή μια επιχείρηση δική τους, ας πούμε, θέλουν Ακριβώς. να ανοίξουν μια καφετέρια, Ακριβώς. ένα κατάστημα. Τι κάνουν αυτοί οι άνθρωποι και ποια θα είναι η βοήθεια, ποια θα είναι τα πλαίσια της στήριξης αυτής. Λοιπόν, τι μπορούν να κάνουν μέσω αυτού του προγράμματος. Καταρχάς μπορούν να συμμετέχουν σε εκπαιδεύσεις, όπου θα μάθουν κάποια βασικά πράγματα για το πώς στείλουμε μια επιχείρηση. Δωρεάν πάλι μιλάμε. Δωρεάν. Όλα όσα λέμε σήμερα είναι δωρεάν. Και δεν υπάρχει κάτι κρυμμένο πίσω από αυτό. Και εμείς παίρνουμε τη χρηματοδότηση από κάπου αλλού για να προσφέρουμε αυτά τα προγράμματα. Λοιπόν, οπότε μπορούν να συμμετέχουν στις εκπαιδεύσεις και στη συνέχεια μπορούν να έχουν ένα μέντορα, ο οποίος μέντορας μπορεί να τους καθοδηγήσει βήμα-βήμα για να φτιάξουν κάτι δικό τους. Στο τρίτο στάδιο αυτού του προγράμματος θα υπάρχουν αυτό που ονομάσαμε εμείς professional services, επαγγελματικές υπηρεσίες. Δηλαδή, ένας ο οποίος θα φτιάξει μια μικρή επιχείρηση θα χρειαστεί λογιστή, θα χρειαστεί δικηγόρο, θα χρειαστεί κάποιο σύμβουλο. Όλα αυτά κοστίζουν. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ, όπως γνωρίζουμε όλοι πολύ καλά. Οπότε, μέσα από αυτό το πρόγραμμα, εμείς θα παρέχουμε αυτές τις υπηρεσίες, έτσι ώστε να υποφεληθεί κάποιος χωρίς να του στοιχήσει κάτι. Μιλάμε για αυτούς που θέλουν να κάνουν επιχείρηση εδώ στην Κύπρο ή μπορούν να κάνουν και μια μικρή επιχείρηση στο εξωτερικό. Ισχύει το ίδιο? Η επιχείρηση ουσιαστικά δεν υπάρχει κάποιος περιορισμός, όμως όταν μιλάμε για επιχείρηση, για να μην φοβούνται και οι νέοι στο να δημιουργήσουν κάτι, η επιχείρηση μπορεί να είναι και virtual, να είναι εικονική. Δηλαδή μπορεί κάποιος να φτιάξει μια μικρή επιχείρηση μέσα από το διαδίκτυο. Παράδειγμα, κάποιος που είχα ακούσει έφτιαξε, νομίζω στην Ινδία κάπου, μια μικρή επιχείρηση μέσα από το διαδίκτυο, όπου έφτιαχνε επαγγελματικές κάρτες. Με 10 ευρώ μπορούσε να του στείλει τα δεδομένα σου και να σου φτιάξει την επαγγελματική σου κάρτα. Αυτό δεν χρειάζεσαι ούτε γραφείο, ούτε υποδομές, τίποτα. Έναν υπολογιστή χρειάζεσαι μπροστά σου. Άρα η επιχείρηση δεν προϋποθέτει μεγάλο κόστος, μεγάλη επένδυση. Ναι, και εργοδοτούμενους και προϋποθέτει όλα αυτά τα οποία φανταζόμαστε. Μια πολύ καλή ιδέα. Αν κάποιος έχει μια ωραία ιδέα, τότε μπορεί να το βοηθήσουμε να τη βάλει σε πράξη. Μπορείτε να βοηθήσετε τους νέους ώστε να σκεφτούν καινούργιες ιδέες? Βεβαίως. Ειδικά στο πρώτο μέρος, όπου είναι η εκπαίδευση, είναι πολύ διαδραστικό. Άρα οι νέοι μιλούν μεταξύ τους, συζητούν μαζί με τον εκπαιδευτή τους και ταυτόχρονα έχουμε παρουσιαστές από την αγορά, δηλαδή πετυχημένους άλλους νέους οι οποίοι έφτιαξαν κάτι δικό τους. Άρα, συζητώντας μαζί τους, μπορούν είτε να συζητήσουν κάποια ιδέα που έχουν, είτε να κατεβάσουν καινούργιες ιδέες, και μέχρι τώρα κάποιοι έχουν αναπτύξει κάποιες ιδέες, τις οποίες
Ελπίζουμε να τα δεσμεύσουμε. Στα τρία προγράμματα τα οποία θα παρουσιάσουμε σήμερα, το ένα πρόγραμμα είναι ενδυνάμωση νέων, το άλλο είναι το Europass και το τρίτο είναι εκπαίδευση ψηφιακών πρεσβευτών. Έχετε διαφορετικά τηλέφωνα. Επειδή μας έχετε δώσει τώρα τις πληροφορίες για το πρώτο πρόγραμμα, για τους φίλους που ενδιαφέρονται να αποταθούν και να πάρουν μια ιδέα και να μάθουν τι είναι αυτό το πρόγραμμα, επειδή από τα λίγα που είπαμε, εντάξει, πήραμε μια ιδέα, αλλά φαντάζομαι θα θέλουν και άλλες πληροφορίες, να δώσουμε τα τηλέφωνα. Ναι, για αυτό το πρόγραμμα το τηλέφωνο είναι 787-077. Να εξηγήσω λίγο γιατί έχουμε διαφορετικά τηλέφωνα. Το κάθε πρόγραμμα το υλοποιούμε με άλλους καλούς συνεργάτες. Mm-hmm. Οπότε και στα τρία είμαστε με τρεις διαφορετικούς συνεργάτες. Γι' αυτό υπάρχουν διαφορετικά τηλέφωνα. Βέβαια το δικό μας το τηλέφωνο, το κεντρικό, της δικής μας εταιρείας, 22817900, κάποιος μπορεί να πάρει πληροφορίες και για τα τρία. Και για τα τρία. Ναι. Κύριε Ιωάννου, να πάμε και στο Europass. Σας ακούμε. Τι είναι το Europass? Ουσιαστικά το Europass είναι μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία, είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα, το οποίο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων το ευρωπαϊκό βιογραφικό σημείωμα, αυτό που ονομάζουμε ευρωπαϊκό CV, και την αξιολόγηση των γλωσσικών ικανοτήτων, δηλαδή των δεξιοτήτων κάποιου στις ξένες γλώσσες. Το Europass, να πούμε ότι εδώ στην Κύπρο λειτουργεί το Εθνικό Κέντρο Europass, το οποίο είναι υπό την αιγίδα του Κέντρου Παραγωγικότητας, με το οποίο συνεργαζόμαστε πάρα πολύ επικοδομητικά για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος του Europass. Τώρα, να εισέρθουμε στο εργαστήριο, στην εκπαίδευση. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Europass διαρκεί 3,5 ώρες και επικεντρώνεται σε τρεις άξονες. Πρώτο, στη δημιουργία ενός σωστά δομημένου και επαγγελματικού βιογραφικού σημειώματος. Δεύτερο, στη σύνταξη μιας πολύ καλής συνοδευτικής επιστολής, δηλαδή της επιστολής με την οποία συνοδεύει το βιογραφικό. Είναι ένα γραπτό κείμενο το οποίο συνοδεύει. Η επιστολή θα είναι γιατί ενδιαφέρομαι να εργαστώ στην επιχείρησή σας. Μάλιστα. Η συνοδευτική επιστολή, πάντα εμείς συμβουλεύουμε κάποιον όταν στέλνει ένα βιογραφικό, για τα περισσότερα βιογραφικά σήμερα, σε σχέση με τη δεκαετία του 90, στέλνονται ηλεκτρονικά. Αποστέλνονται διαμέσω του email, του γνωστού email. Όταν στέλνεις ένα βιογραφικό, είναι επαγγελματικά σωστό να γράψεις και 2-3 πράγματα στον εργοδότη. Γιατί του χτυπάς την πόρτα, γιατί πραγματικά ενδιαφέρεσαι για τη θέση που βλέπεις. Και εκεί δίνουμε κάποιες συμβουλές στον κόσμο που να συντάσσει σωστά μια συνοδευτική επιστολή. Διότι το γραπτό πάντα μπορεί να ελκύσει, μπορεί να προσελκύσει την προσοχή κάποιου εργοδότη. Σας διακόπτω. Παρακαλώ. Εχθές που μας έλεγε ο κύριος Λιάτσος για την επιστολή τη συγκεκριμένη για τα πανεπιστήμια. Και πόσο σημαντική είναι. Πόσο σημαντικό είναι. Δηλαδή αυτή είναι η πρώτη επαφή και η πρώτη. Ακριβώς. Και το βιογραφικό και η συνοδευτική είναι η πρώτη επαφή και κατ' επέκταση η πρώτη εντύπωση που δίνει κάποιος σε ένα εργοδότη. Αντιληφθείτε τώρα να στείλει κάποιος με ένα βιογραφικό ή μια συνοδευτική επιστολή και να μην υπάρχει ούτε μια σωστή δόμηση, να υπάρχουν συντακτικά ή γραμματικά λάθη. Είναι η εικόνα που θα δώσεις, μια πρώτη εικόνα που θα δώσεις στο μελλοντικό σου εργοδότη. Η συνοδευτική αυτή επιστολή πρέπει κάθε φορά να διαφέρει ανάλογα με την αίτηση που θα κάνουμε, ή υπάρχει μια φόρμουλα, μια δομή σωστή? Κοιτάξτε, υπάρχει μια δομή στο ότι πρέπει να περιλαμβάνει η εισαγωγή, το κεντρικό μέρος και το κλείσιμο. Όπως κάνουμε μια οποιαδήποτε επιστολή να ζητήσουμε ή να πάρουμε κάτι. Τώρα, σίγουρα εμείς λέμε ότι θα πρέπει να διαμορφώνεται και να προσαρμόζεται αναλόγως και του εργοδότη και της θέσης στην οποία αναπευθύνεσαι. Στην ουσία όμως δεν αλλάζει οτιδήποτε στις δεξιότητες, στις ικανότητες ή στο γιατί κάποιος χτυπά μια πόρτα. Και για να κλείσω το τρίτο στάδιο του Europass, αποτελεί τη συνέντευξη εργασίας, άλλο μεγάλο κεφάλαιο. Τι είναι αυτό? Αυτό που ξέρουμε πολύ, τον job interview. Το interview. Και εκεί δίνουμε κάποιες. Θα κάνετε, δηλαδή, θα το σκηνοθετήσετε λίγο οι πολλοί. Τι ρωτάνε συνήθως οι εργοδότες και πώς απαντάνε οι υποψήφοι? Ακριβώς. Ξεκινούμε πώς μπορεί να προετοιμαστεί κάποιος για τη συνέντευξη. Και όταν θα είναι στο περιβάλλον συνέντευξης, τι πιθανόν να ερωτηθεί
Και δεν του λέμε τι πρέπει να απαντήσει, δηλαδή να κάνει copy-paste, όπως το λέμε, να μου επιτραπεί ο αγγλικός όρος, την απάντηση. Αλλά περίπου που πρέπει να κοιμανθεί και τι πρέπει να προετοιμάσει ώστε να πουλήσει στα εισαγωγικά, διότι ουσιαστικά στη συνέντευξη τι κάνεις, προωθείς, πουλείς τον εαυτό σου. Ώστε να έχεις περισσότερες πιθανότητες να κερδίσεις τη θέση. Πόσες ώρες είπατε ότι κρατάει αυτή το εργαστήριο είναι 3,5 ώρες. Όπως είπε και η συνάδελφος η Άννα, είναι αποκλειστικά δωρεάν. Έχουμε ήδη ξεκινήσει και τρέχουμε κάποια εργαστήρια. Υπάρχει συμμετοχή, υπάρχει ενδιαφέρον για τον κόσμο. Και γιατί όχι άλλωστε. Είναι δωρεάν εκπαίδευση στο να σε προετοιμάσει καλύτερα στο να, για την επαγγελματική σου αποκατάσταση. Παρόλο που έχει την ονομασία Europass, να μην συγχύζονται οι φίλοι τηλεθέτες, αυτή η συνέντευξη, το βιογραφικό και η επιστολή ισχύουν και για την Κύπρο. Δεν είναι μόνο για την Ευρώπη. Δηλαδή, ό,τι πάρετε σαν γνώσεις θα σας εξυπηρετήσει όλη σας τη ζωή, όπου και να θέλετε να αποθατείτε για δουλειά. Κύριε Ανού, παρακαλώ. Για κάποιον που έχει φτιάξει ήδη Europass βιογραφικό, δεν ξέρω, Γαβριέλα, αν έχεις εσύ. Για μας, για παράδειγμα, εμείς οι δύο που έχουμε, θα πρέπει να συμβουλευτούμε κάποιον για να το αναπτύξουμε σωστά σε περίπτωση. Να το αναβαθμίσουμε, να αναβαθμίσουμε. Εγώ πάντα πιστεύω ότι το βιογραφικό δεν το φτιάχνεις με την προϋπόθεση απλώς επειδή θέλεις να φύγεις π.χ. από το ΡΙΚ. Πρέπει ανά πάσα στιγμή ο κάθε επαγγελματίας στον χώρο του να έχει ένα επίκαιρο βιογραφικό σημείωμα. Δηλαδή οτιδήποτε αλλαγές υπάρξουν στο βιογραφικό, θα πρέπει να βρεις το χρόνο να εισέρθεις στον υπολογιστή σου και να το, το επικαιροποιήσεις. Ναι. Ανά πάσα στιγμή μπορεί να σου πει κάποιος, κύριε, θα ήθελα να δω ποιος είσαι. Στείλε μου ένα βιογραφικό. Και το βιογραφικό ουσιαστικά είναι η ζωή μας σε δύο σελίδες. Η ζωή μας όλη, η επαγγελματική, η προσωπική, η ακαδημαϊκή, σε δύο σελίδες. Και αυτό είναι πραγματική ικανότητα να μπορείς να βάλεις τη ζωή σου μέσα σε δύο σελίδες χαρτί, με τρόπο ώστε κάποιος που να το δει, να σηκώσει το τηλέφωνο και να σου πει, κύριε, έλα να σε δώσει μια συνέντευξη εργασίας. Δωρεάν είναι και αυτό. Είναι δωρεάν και το Europass. Φίλοι, αν έχετε ερωτήσεις για αυτά τα προγράμματα, τρία προγράμματα παρουσιάζουμε σήμερα, τα οποία θα σας βοηθήσουν να βρείτε δουλειά. Πάρτε μας το 77-77-1088 για να μάθετε περισσότερο, να υποβάλλετε ερωτήσεις. Σας περιμένουμε. Πάμε στην Άννα να μας παρουσιάσει και το τρίτο πρόγραμμα. Το τρίτο πρόγραμμα είναι λίγο κάπως διαφορετικό από τα προηγούμενα δύο. Έμεσα μπορεί να βοηθήσει για δουλειά. Απευθύνεται αυτό το πρόγραμμα σε κοινότητες και αγροτικούς δήμους. Και εντάσσεται κάτω από την πρωτοβουλία του ψηφιακού πρωταθλητή της Κύπρου, ο οποίος είναι ο κύριος Χειμώνας στο Υπουργείο Εμπορίου. Και αυτό το κομμάτι που υλοποιούμε εμείς είναι εκπαίδευση κάποιων ψηφιακών πρεσβευτών, τους έχουμε ονομάσει, στις κοινότητες και στους αγροτικούς δήμους. Δηλαδή, θα εκπαιδευτούν στη χρήση του διαδικτύου και στην αξιοποίηση υπηρεσιών που παρέχονται μέσω του διαδικτύου. Υπηρεσίες αυτές μπορεί να είναι υποβολή φορολογιών, μπορεί να είναι ανανέωση άδειας κυνηγιού, μπορεί να είναι αναζήτηση για θέση εργασίας, υποβολή βιογραφικού μέσω του διαδικτύου. Μπορεί να είναι ακόμη και για εταιρείες που αναζητούν άτομα για εργασία. Δηλαδή, είναι η ηλεκτρονική διακυβέρνηση, όπως ονομάζεται, έχει αναπτυχθεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια. Οπότε, οι πλείστες υπηρεσίες που μας παρέχει το κράτος, μπορούμε να τις αξιοποιήσουμε από το διαδίκτυο χωρίς να έχουμε να ταλαιπωρηθούμε ούτε πηγαίνοντας στην κίνηση. Λίγο ή πολύ σαν το γραφείο εξυπηρέτησης του πολίτη. Στο σπίτι μας. Στο σπίτι μας. Ή στην κοινότητά μας. Ναι. Θα εκπαιδεύσουμε ένα άτομο από το κοινοτικό συμβούλιο ή από κάποιο δημαρχείο, το οποίο θα γνωρίζει καλά αυτές τις υπηρεσίες και θα καθοδηγεί τους υπόλοιπους συγχωριανούς του, συντοπίτες του, για το πώς να αξιοποιούν αυτές τις υπηρεσίες ή θα τους βοηθά και να το κάνουν. Οι ψηφιακοί αυτοί πρεσβευτές θα έρχονται σε επαφή με τα άλλα δύο προγράμματα της ενδυνάμωσης νέων και το Europass, δηλαδή είναι σε άμεση επαφή μαζί σας. Εκείνο που συνδέει και τα τρία είναι είμαστε εμείς. Αλλά δεν έρχονται, το ένα πρόγραμμα δεν επισέρχεται στο άλλο, κυρίως γιατί είναι από διαφορετικές προκηρύξεις και χρηματοδοτήσεις. Αυτό είναι το τρίτο. Οι ψηφιακοί πρεσβευτές προέρχεται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο η χρηματοδότηση
και υλοποιείται κάτω από την Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης, mm-hmm. του Τμήματος Διοίκησης και Προσωπικού. Κάτω δηλαδή από το άτομο αυτό μπορεί να ανοίξει ένα δικό του γραφείο στα πλαίσια της κοινότητας, ας πούμε, και της περιοχής της δικής μας, ας πούμε, για το Δάλι, για το Πέρα Χωριό, για τα Λίμπια, για τα Αγία Βαρβάρα, και να ξέρεις ότι αν θέλεις να υποβάλεις ένα βιογραφικό σωστό σημείωμα Europass, αν θέλεις να ανανεώσεις την άδεια σου, ξέρω εγώ, υπάρχει ένα άτομο το οποίο προσφέρει αυτές τις υπηρεσίες, βεβαίως, με κάποιο χρέωση. Προς το παρόν, οι υπηρεσίες θα προσφέρονται μέσα από το Κοινοτικό Συμβούλιο ή το Δήμο. Δωρεάν ή... Δωρεάν. Είναι δωρεάν, ναι. Οπότε, όταν εκπαιδευτεί αυτό το άτομο, όμως, θα μπορέσει να ανοίξει δικό το γραφείο. Όχι, γιατί αυτοί που εκπαιδεύουμε τώρα με κάποιον τρόπο συνδέονται με τα κοινοτικά συμβούλια. Είτε είναι υπάλληλοι στα κοινοτικά συμβούλια, είτε είναι από κάποιον άλλον οργανισμό που υπάγεται κάτω από το Κοινοτικό Συμβούλιο. Όπως και πληρώνονται όμως από το Κοινοτικό Συμβούλιο. Ναι, πληρώνονται από το Κοινοτικό Συμβούλιο. Με χορηγία όμως της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο μισθός τους όχι. Η εκπαίδευση τους αυτή είναι. Θα ήταν ωραίο όμως να εκπαιδεύσουμε νέους που βρίσκονται στα χωριά. Δηλαδή, παρά να αξιοποιήσουμε κάποιον από το Κοινοτικό Συμβούλιο, λέμε τώρα εμείς, θα ήταν καλύτερα να πάρουμε έναν έργο νέο. Το Κοινοτικό Συμβούλιο. Είναι πολύ καλή ιδέα αυτό και ίσως να μετεξελιχθεί σε κάτι ανάλογο, γιατί όντως είναι μια θέση εργασίας που θα μπορούσε να την αξιοποιήσει κάποιος νέος. Αλλά προς το παρόν, επειδή εμείς κινούμαστε μέσα στα πλαίσια των χρηματοδοτικών ταμείων, mm-hmm. άρα τα ταμεία έχουν κάποιους περιορισμούς. Οπότε εμείς υλοποιούμε αυτά τα οποία εξυπηρετεί το κάθε ταμείο. Το οποίο δώστε μας το κεντρικό τηλέφωνο, κύριε Ιωάννου, για να μπορέσουμε να δώσουμε στον κόσμο σφαιρικά έτσι. Και όποιος θέλει να σας πει για ποιο πρόγραμμα συγκεκριμένα ενδιαφέρεται. Ναι, ένα κεντρικό τηλέφωνο. 8. Το 22817900 είναι το κεντρικό. Το 22817900 είναι το κεντρικό του ΚΕΣΕΑ. Έχουμε εμπλεχτήσει τόσα πολλά τηλέφωνα που ξεχνούμε και εμείς τα... Απλώς να πούμε ότι το Europass, πέραν το... Έχουμε προσεγγίσει και πανεπιστήμια και κολέγια, έχουμε προσεγγίσει και κοινότητες και δήμους. Μπορεί να προσεγγίσουμε π.χ. έναν οργανισμό μεγάλο, το ΡΙΚ, και να το προσφέρει ως μέρος της κοινωνικής του προσφοράς και της κοινωνικής του ευθύνης προς τα παιδιά ή συγγενείς εργοδοτουμένων του. Πολύ ενδιαφέρον όλο αυτό. Περισσότερα στα τηλέφωνα τα οποία έχετε αναφέρει. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα σας καλέσουμε ξανά, δεν τελειώνουν αυτά και δίνουμε πολύ ενημέρωση στους νέους.